Δύσκολο αγώνα για να πετύχουν επανασυγκόληση του χεριού της 20χρονης που τραυματίστηκε βαριά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Ηράκλειο δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Προηγήθηκε αερογέφυρα ζωής με το ΕΚΑΒ να μεταφέρει την 20χρονη και το κομμένο άκρος στο αεροδρόμιο όπου περίμενε στρατιωτικό αεροσκάφος. Στις 5.30 τα ξημερώματα, τα σωστικά συνεργεία που κλήθηκαν για τροχαίο στην αερογέφυρα στο Γιώφυρο βρέθηκαν μπροστά σε ένα σκηνικό φρίκης. Δυστυχώς ακροτηριάστηκε η κοπέλα, τίποτα άλλο. Η 20χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Κατά από άγνωστες συνθήκες, αυτή προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά κυκλειδώματα για να καταλήξει στο διάζωμα πάνω σε μια κολόνα φωτισμού. Ενώ στο τροχαίο φαίνεται να είναι πλάκι και ένα ακόμη μοτοποδήλατο. Είπαν ότι έγινε ένα τρακάρισμα μεταξύ με δύο μηχανάκια. Είπαν ότι ακροτηριάστηκε μια κοπέλα. Περισσότερα πράγματα δεν είδαμε. Οι αναφορές των αυτοπτών μαρτύρων είναι ανατριχιαστικές. Με την αρχική πρόσκρουση, το χέρι της 20χρονης έπεσε κάτω από τη γέφυρα και η ίδια σε κατάσταση αμόκ το αναζητούσε. Ό,τι και να πεις, είναι λίγο. Ναι. Έχουμε τουλάχιστον να μην έχει η κοπέλα άλλο πρόβλημα. Τουλάχιστον να μην έχει τίποτα άλλο. Σαν να ήταν η κόρη μου. Γιατί εγώ και μια κόρη, σαν να ήταν η κόρη μου. Συζητάς τώρα. Νέο κορίτσι να χάσει το χέρι του. Διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη με το χρόνο για να μεταφέρουν το θύμα και το κομμένο μέλος στο νοσοκομείο, ενώ στο Βενιζέλιο μεταφέρθηκαν ακόμη ένας 30χρονος και ένας 19χρονος Αλβανός που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Δεν ξέρω πώς έγινε με την κοπέλα, βέβαια, δεν ξέρω προς Θεού. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να φτιαχτούν. Πολλά πράγματα. Στο σημείο του ατυχήματος επικράτησε πανδαιμόνιο, καθώς διερχόμενο αυτοκίνητο έπεσε στη συνέχεια πάνω σε οχήματα που είχαν σταματήσει εξαιτίας του αρχικού τροχαίου. Στη γέφυρα δεν το έλεγα ότι είναι σημείο καρμανιόλα, αλλά ακούμε κάθε μέρα τι γίνεται, οπότε δυστυχώς συμβαίνουν πολλά. Φταίμε και εμείς, δεν και υπήρεσε σε ορισμένα πράγματα, πρέπει να γίνει το μεγάλο κακό για να το φτιάξουμε. Από την πρώτη στιγμή, γιατροί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο αποφάσισαν να δώσουν τη μάχη και την ευκαιρία για την επανασυγκόληση του άκρου, κινητοποιώντας το ΕΚΑΒ και τους χειρουργούς που ανέλαβαν το περιστατικό στην Αθήνα.